την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε στη διάσκεψη του Βερολίνου και τι τελικά σημαίνει αυτός ο αποκλεισμός ή η παρουσία της χώρας μας δια αντιπροσώπων, εξέφρασε στην εκπομπή Αντιθέσεις και στον Γιώργο Σαχίνη ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Ξενάκης, χαρακτηρίζοντας αναμενόμενη τη στάση της Γερμανίας και άμεσα επηρεασμένη από τη στενή συνεργασία που έχει με την Τουρκία. Ο καθένας έχει τα συμφέροντά του εκεί που πηγαίνει. Και εμείς έχουμε εθνικά συμφέροντα εκεί και θα έπρεπε να είμαστε εκεί. Δεν με καλύπτει καθόλου να είμαστε στο Βερολίνο δι' αντιπροσώπων, γιατί αυτό υποστηρίζουμε μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε σήμερα με τον στρατηγό Χάφταρ στην Αθήνα, ότι θα εκπροσωπηθούμε μέσω του στρατηγού Χάφταρ, μέσω της Αιγύπτου. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί μπορούν να μας εκπροσωπήσουν καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε εμείς. Πάντως, το γεγονός ότι δεν είμαστε εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με τη Γερμανία και την, εν πάση περιπτώσει, κακή αυτή η απόφαση για εμάς, αλλά και με το γεγονός ότι έχουμε μια μακρόχρονη αδράνεια στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Απέχουμε πολλά χρόνια από αυτά τα οποία γίνονται. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από την διάσκεψη του Βερολίνου, είπε κατηγορηματικά ο Σταύρος Λιγερός, εξηγώντας πως η Γερμανία θεωρεί αποδεδειγμένα την Ελλάδα μία με τα μοντέρνα αποικία της, για την οποία μπορεί να αποφασίζει χωρίς εκείνη να βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων. Θεωρούν την Ελλάδα μία χώρα η οποία δεν έχει θέση στο τραπέζι. Πήγε Έλληνας αξιωματούχος, ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Και εκεί ο ομολογός του, ο Κινέζος, αφού έκανε τις διαπραγματεύσεις και ήταν στον δείπνο, λίγο πιο χαλαρά, του είπε, ξέρετε, εμείς σας σεβόμαστε γιατί είστε ιστορικό έθνος. Και πρέπει να σας πούμε ότι όταν η κυρία Μέρκελ ήταν πριν από καιρό εδώ, και ήρθε η συζήτηση στην ελληνική κρίση, μας είπε ομά, ξεκάθαρα, ότι για τα ελληνικά θέματα δεν θα μιλάτε με την Αθήνα, θα μιλάτε πρώτα με το Βερολίνο. Αυτή είναι η αντίληψη. Διπλωματικό λάθος χαρακτήρισε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ηλίας Κουσκουβέλης την απόφαση της Γερμανίας να μην προσκαλέσει την Ελλάδα στη διάσκεψη του Βερολίνου, δίνοντας τη δική του ερμηνεία για το πώς θα μπορούσε η χώρα μας να ήταν ισότιμος συνομιλητής εάν είχε εμπλακεί στις συμπλοκές της Λιβύης. Το που έκανε η Γερμανία, η καγκελάριος και υπουργός των εξωτερικών, το λιγότερο που μπορεί να θεωρηθεί είναι διπλωματικό λάθος, να το πω κομψά. Εκείνο το μήνυμα το οποίο ουσιαστικά στέλνουν προς εμάς είναι εμπλακείτε στη σύγκρουση στη Λιβύη, στείλτε και εσείς στρατεύματα ή ενισχύστε τη μία ή την άλλη πλευρά με τον χύψιο μέγα τρόπο και τότε εφόσον θα εμπλακείτε θα έχετε δικαίωμα να καθίσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στέλνει ένα μήνυμα δηλαδή ότι για δικούς της λόγους στρέφεται περισσότερο προς την Τουρκία παρά προς την Ελλάδα.